ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης, τουλάχιστον με το, τους μετέφερα και τους διαβεβαίω απόλυτα γι' αυτό, δεν είναι να καταργηθεί κανένα νοσοκομείο. Δεν θα καταργηθεί κανένα νοσοκομείο. Δεν είναι να τον επενδύσεις χρόνων, πολλών χρόνων, πολλών κυβερνήσεων, δηλαδή χρήματα Ελλήνων πολιτών, θέσεις εργασίες που έχουν υπάρξει, έχουν δημιουργηθεί πολλά χρόνια τώρα, δεν θα καταργηθεί απολύτως καμία. Απλώς το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει, που όμως επαναλαμβάνω θέλει εξαιρετικά πολλές διορθώσεις, πάρα πολλές διορθώσεις, και η κουβέντα χθες ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για το τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Γιατί το Βενιζέλιο έχει μια ιστορία, έχει μια παράδοση, έχει μια προσφορά στον τόπο και το προσωπικό του και το τωρινό αλλά και το προηγούμενο. Προσφορά μεγάλη στους πολίτες, όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά και στις ολόκληρες της Κρήτης. Άρα δεν μπορούμε να το υποτιμήσουμε, δεν μπορούμε να, μπορεί να είναι μικρότερο σε μέγεθος. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορία του διαγράφεται. Έχει εμπισχοδυναμικό επιστημονικό προσωπικό, γιατρούς που είναι την ψυχή τους, που έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές. Έχετε την καλοσύνη να επιστρέψετε στο ξεκάθαρη θέση είναι, για να δούμε πώς προκύπτει το ξεκάθαρη θέση. Με αυτό το οποίο παρουσιάζεται και λέγεται ότι από τα 100 τόσα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα κατεβαίνουμε στα 80 τόσα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Ξεκάθαρη λοιπόν θέση είναι ότι με τα σημερινά, όπως είπα και χθες, με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, πρέπει να δούμε με ρεαλισμό, με συνέστηση της πραγματικότητας, τις επόμενες κινήσεις, διότι ακριβώς προτείνουμε. Ζήτησα λοιπόν από τους ευρισκόμενους στη συνάντηση τη χθεσινή, βεβαίως με δεδομένο ότι δεν θα χαθεί και τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας. Ένα. Δεύτερο δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν εξαιρετικά πολλές διορθώσεις στο συγκεκριμένο οργανόγραμμα, συγκεκριμένο νόμο πλέον του κράτους που ψηφίστηκε 1,5 χρόνο πριν. Δύο. Με αυτά τα δεδομένα, αλλά με ένα σαφή προσανατολισμό, τι δεν θέλουμε και τι θέλουμε. Αυτό το έργο, γιατί από την Κρήτη, δεν το είχαμε κάνει και εμείς και οι δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως η κοινότητα του Βενιζελίου και των υπολείπων χώρων της υγείας, δομών της υγείας από της Κρήτης, τον κύριο Λοβέρδη και τους βουλευτές του Πασόκ 1,5 χρόνο πριν. Όχι τώρα. Παρόλα τα αυτά, σήμερα όμως που πλέον νιώθουν ή αντιλαμβάνονται τις αντικσότητες, τις ανομαλίες αυτού του ψηφισμένου πλέον σχεδίου, που είναι πλέον νόμος του κράτους, ζητώ και βεβαίως δεσμεύτηκα και χθες, το επαναλαμβάνω και τώρα, να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, έτσι ώστε σε συνεννόηση να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε τα λάθη, τα εξαιρετικά πολλά λάθη τα οποία περιέχει μέσα αυτό το οργανόγραμμα. Πιο σαφής δεν μπορούσα να είμαι και χθες, όπως το λέω και σήμερα.